Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Να πούμε ότι σήμερα για άλλη μια φορά σας έχω κάτι special, έχουμε ακόμα ένα Anubis Box 2 και αυτή τη φορά το Spider-Man Box 2 και τώρα νομίζω κλείσαμε με ό,τι έχει βγει από Marvel τουλάχιστον από το Anubis Box 2 στη νέα τους υπηρεσία, στο νέο του site. Την οποία εντάξει δεν το λες και ακριβώς συνδρομητικό, το λες και θεματικό γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως κάποια συνδρομή ή κάτι τέτοιο να περιμένεις κάθε μήνα να σου τραβά τα λεφτά και αυτά. Βλέπεις τι γουστάρεις και το αγοράζεις. Και πλέον έχει γίνει πιο συγκεκριμένο, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί με βοηθάει. Εγώ, ας πούμε, θέλω καθαρά Marvel να έχω στα ράφια μου, παίρνω μόνο τα Marvel κουτιά και αναλόγως. Αν ήθελα μόνο Conan, γιατί έχει με τον Conan, έχει διάφορα της DC και έχει πιο ξεχωριστά σαν Batman Box, σαν Superman Box, ακόμα πιο συγκεκριμένα. Fantasy έχει, το άλλο Forgotten Realms έχει και Death Note έχει και Peppa έχει πάρα πολλά. Δηλαδή αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη στο My Boxes που θεωρώ μια από τις καλύτερες συνδρομητικές υπηρεσίες όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γιατί και κάποιος στο εξωτερικό ακόμα πάλι έχει τέτοιες υπηρεσίες όπως για συνδρομητικά κουτιά με κόμικ και τέτοια. Αλλά όχι τόσο γαμάτα όσο το κάνει εδώ η Anubis και τόσο συγκεκριμένα και να συμφέρει και τόσο πολύ. Γιατί εδώ τώρα αυτό το κουτί χοντρικά ας πούμε βγαίνει 45 ευρώ μαζί με τα 5 ευρώ που είναι τα μεταφορικά και η αξία του μέσα θα είναι σίγουρα τριπλάσια. Δηλαδή πάλι θα ανέβουμε πάνω από το κατοστάρικο, θα πιάσουμε και 120 ευρώ ξέρω εγώ με αυτά που έχει μέσα, μπορεί και παραπάνω. Να πούμε ότι αυτή τη φορά αυτό παίζει να είναι γιατί θυμάμαι περίπου και τα άλλα, τα έχω κιόλα, αλλά δεν το σύγκρινα γιατί τα έχω στο υπόγειο. Το πάχος του πρέπει να είναι ακόμα πιο χοντρό από ό,τι ήταν όλα τα προηγούμενα που έχουμε δει, ακόμα και από το Game of Thrones box ή το God box. Και παίζει να είναι και από τα πιο βαριά γιατί είχαμε ζυγίσει τότε ένα 4700 πόσο είχε βγει. Αυτό παίζει να το πιάσει το 5 κιλο γιατί και πάρα πολύ βαρύ και πάρα πολύ μεγάλο. Και εδώ όπως είπαμε είναι Spider-Man Box Man, έτσι όπως το γράφει Spider-Man Box 2, αλλά έχει και μέσα δύο πάρα πολύ ωραίες γραφικές νουβέλες που τις ήθελα. Την μία, αν θυμάμαι καλά, την είχε και τότε στο Anubis Box το πρώτο κιόλας, αλλά δεν το είχα πάρει, το είχα χάσει τότε. Και μία που ήθελα σίγουρα να την δω, το 1602. Πάμε να το δούμε σιγά σιγά. Ναι, και αυτό είναι καλό, ότι στο site δεν είναι μυστικό ή δεν είναι κρυφό. Στο site έχει ακριβώς τι θα έχει μέσα το κουτί, οπότε βλέπεις, άμα το γουστάρεις το κουτί, το αγοράζεις εννοείται. Δεν είναι δηλαδή όπως τις άλλες συνδρομητικές υπηρεσίες τις οποίες δεν ξέρεις τι θα σου έρθει, απλά ξέρεις ότι θα έχει αντικείμενα μιας θεματολογίας ή και όχι απαραίτητα και περιμένεις να δεις τι θα σου έρθει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, έχουμε κουπίτσα και από όπως θυμάμαι και παλιά είχαμε δύο πιο light αντικείμενα. Εδώ δεν έχουμε μπλούζα, έχουμε κούπα και τετράδιο. Λοιπόν, ας δούμε την κουπίτσα η οποία πώς θα βγει. Είναι κούπα Spider-Man, έχουμε εδώ. Θα δούμε και λίγο από τα πολύ ωραία κουτιά της Marvel, Marvel Comics όπως μας λέει. Πάρα πολύ ωραία και το κουτάκι της εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, εννοείται αυτά τα κουτιά τα κρατάω. Βασικά γενικά όπως είναι κρατάω τις κούπες. Και εδώ από πού είναι Pyramid, εντάξει αγαπημένη εταιρεία, πλέον δεν έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά. Από όλα τα συνδρομητικά, τα περισσότερα βασικά έχουμε αντικείμενα της Pyramid μέσα, είτε κούπες είτε άλλα διάφορα, τετράδια και τέτοια. Λοιπόν, η κουπίτσα είναι πάρα πολύ ωραία. Premium τύπωση, εντάξει, κάτω πήραμε γενικά ό,τι έχουμε βγάλει έτσι από αυτή την εταιρεία είναι πάρα πολύ ωραίο. Άσπρη κουπίτσα με διάφορα σκίτσα και σχέδια μέσα από κόμικ του Spider-Man. Έχει και κάποια αρκετά κλασικά, βλέπω εδώ με τον Dr. Octopus, πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραία κούπα. Η Amazing Spider-Man και κάτω το logo της Marvel Comics. Πάρα πολύ ωραία κούπα. Κουπάρα. Εντάξει, και από κάτω με τα λογότυπα της άδειας και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τετράδιο πριν μπούμε μέσα στα πιο βαριά αντικείμενα όπου είναι τα βιβλία και τα κόμικ. Και το τετράδιο είναι της Pyramid. Λογικό. Αυτά τα πιο premium notebook που έχει δει, έχουμε δει και Game of Thrones τέτοια και γενικά από διάφορες κατηγορίες. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Premium as notebook. Πάρα πολύ ωραία να το γράφει κιόλας. Και όχι, μέσα φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, εδώ ανοίγει με αυτό. Ας το ανοίξουμε να βγάλουμε και αυτό εδώ. Δεν μας χρειάζεται. Προς το παρόν τουλάχιστον. Λοιπόν, για να το δούμε μέσα. Ναι ρε φίλε. Και εδώ κάποια κλασικά σκιτσάκια από το κόμικ του Spider-Man. Εδώ σε κάθε σελίδα λογικά θα μας γράφει Spider-Man ναι. Και πίσω, ναι, πίσω έχουμε διαφορετικό. Marvel Tales Staring Spider-Man. Πρωταγωνιστής ο Spider-Man εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο Marvel Comics Group και τα σχετικά. Ένα επίσης παλιό κόμικ. Αυτό πρέπει να είναι το τέφος 50 του Απριλίου. Ξέρω εγώ λογικά όπως μας το γράφει πάνω. Ναι. Πόσο παλιό εξώφυλλο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο τετραδιάκι γενικά. Και τα δύο αυτά αντικείμενα είναι πάρα πολύ ωραία και από αγαπημένη εταιρεία την Pyramid. Ας τα αφήσω όμως αυτά στην άκρη. Πάμε να δούμε λίγο πιο μέσα τι παίζει από τις γραφικές νουβέλες και τα κόμικ που έχουμε. Ό,τι ξεκινάμε με το πιο βαρύ αντικείμενο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το απόλυτο οδηγό του Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Πάρα πολύ ωραίο. Το πιο βαρύ αντικείμενο του κουτιού.
χοντρός, απόλυτος οδηγός Spider-Man και όπως μας λέει προλογίζει ο Stan Lee. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Θυμίζει την εγκυκλοπαίδεια της Marvel, είναι ίσως λίγο πιο λεπτό και μέσα είναι κάπως έτσι, εντάξει, έχει αυτό το χαρτί από έξω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε μια βόλτα μέσα. Θα έχω περιέργεια να δω αυτό που λέει προλογίζει ο Stan Lee πώς είναι. Ο Tom DeFalco είναι ο συγγραφέας. Πρόλογος. Α, μάλιστα, ναι, και έχουμε εδώ και το Excelsior που έλεγε ο Stan Lee και την υπογραφή του Stan Lee. Ο πρόλογος, ας πούμε, του Stan Lee. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάνω το σκίτσο έχουμε και καλά το Spider-Man με σκτσαρισμένο με το κεφάλι του Stan Lee, στα νιάτα του, ας πούμε. Εισαγωγή και αυτά, μια βόλτα μέσα. Αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο δισέλιδο. Κοιτάξτε το δισέλιδο. Πάρα πολύ ωραίο. Μέσα κάποια πραγματάκια και σε οδηγάει. Λογικά ξεκινάει από πώς ξεκίνησε ήταν ο Spider-Man. Κάποιους εχθρούς που είχε, είτε και συμμάχους. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο και δεν πρέπει να λείπει σίγουρα από κανέναν φαν του Spider-Man. Το τελευταίο κυνήγι του Kraven. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Εντάξει εδώ. Εδώ που είχε μπει το συμβιώτικο, ας πούμε, στη στολή του και έγινε έτσι λίγο πιο μαύρος, ας πούμε, Spider-Man. Spider-Man Kingpin to the Death. Και έχουμε μια σκηνή έτσι ωραία με τον Daredevil. Λοιπόν, έχουμε εδώ τι λες τώρα και πόσο μεγάλος είναι. Spider-Girl, και για Spider-Girl μας έχει μέσα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Οπότε δεν έχει μόνο Spider-Man, αλλά εννοείται είτε σύμμαχοι, είτε φίλοι γνωστοί, ξέρω εγώ, είτε εχθροί του Spider-Man θα πρέπει να είναι εδώ μέσα. Λοιπόν, κάνα Venom, κάνα τέτοιο έτσι. Ναι, η πιο γνωστή, ας πούμε, κακή, ο Vulture που τον είδαμε τώρα και στο Spider-Man Homecoming. Έχουμε εδώ τον Dr. Octopus, πάρα πολύ ωραία. Ένας πάρα πολύ ωραίος οδηγός και βαρύς. Εντάξει, μόνο αυτό εδώ, καλό και κοστίζει ακριβώς όσο κάνει όλο το κουτί, αλλά σίγουρα κάνα 3-35 θα έκανε αυτό εδώ, αυτός ο απόλυτος οδηγός. Πάμε να δούμε τώρα πιο μέσα. Ναι ρε φίλε, αυτή η γραφική νουβέλα που λέω, Neil Gaiman 1602. Γίνεται ό,τι γίνεται, Marvel καταστάσεις εννοείται, απλά είμαστε στο 1602. Και αυτό πρέπει να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δούμε δηλαδή τι γίνεται τότε, πώς θα μπορούσαν να ήταν τότε οι υπερήρωες και αυτά. Έχουμε εδώ Doctor Strange, έχουμε εδώ Cyclops, θες να είναι αυτός. Ναι ρε φίλοι, πω, πόσο πίσω σε πάει. Και τους X-Men βλέπω εδώ, τον Archangel. Πάρα πολύ ωραία φαίνεται. Τα σκίτσα του έτσι λίγο και αυτά, ναι είναι έτσι λίγο και αυτά ιδιαίτερα και θυμίζουν έτσι σίγουρα μεσαίωνα, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία, πιο μεσαιωνικές εποχές. Α, και τα έχει χωρισμένα έτσι και σε μέρη. Πάρα πολύ ωραία, τώρα εδώ μας λέει μέρος τέταρτο. Πάρα πολύ ωραία φαίνεται. Αυτή φαίνεται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γραφική νουβέλα. Και τα σκίτσα της είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ιδιαίτερα. Δηλαδή ούτε τα πιο μοντέρνα τα λες, ούτε τα πιο καλλιτεχνικά. Μάλλον πιο πολύ προς τα εκεί πάει, στα πιο artistic σκίτσα, ξέρω εγώ. Ω, τι λες τώρα. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και θέλω να δω και ποιοι θα είναι μέσα σίγουρα, ποιοι ήρωες θα είναι μέσα εδώ και αυτά. Εντάξει, Doctor Strange είδαμε, κάποιους X-Men είδαμε, εδώ τώρα παίζει να είναι Fantastic Four, γιατί βλέπω το χέρι του The Thing και λογικά τα άλλα χέρια είναι το Fantastic Four. Μια πάρα πολύ ωραία γραφική νουβέλα και είναι λίγο πιο χοντρή από ό,τι θυμάμαι. Την είχα δει αυτήν σε διάφορα Comic Con και τέτοια και την ήθελα σίγουρα και είναι πιο χοντρή από ό,τι θυμάμαι. Ου, έρχεται ακόμα και ο Thor, ναι ρε φίλε, ακόμα και ο Thor Sky Meet μέσα εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία γραφική νουβέλα και χοντρή. Πάρα πολύ χοντρή σε σχέση με άλλες γραφικές νουβέλες που έχουμε δει. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε μια ακόμα γραφική νουβέλα και αυτή, αν θυμάμαι καλά, ήταν όπως στο Anubis Box 1. Εδώ είναι Marvel Zombies. Μια πανδημία ή κάτι τέτοιο ήρθε στη γη και όλοι γίνανε ζόμπι. Και οι ήρωες και οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, ακόρεστη πείνα. Αυτό πρέπει να έχει πλάκα. Δηλαδή, από το πώς ξεκινάει, ακόμα βλέπεις Iron Man σε στυλ ζόμπι, βλέπεις την Storm σε ζόμπι, τον Falcon, ξέρω εγώ. Έτσι έχω περιέργεια να δω τι γίνεται εδώ. Ναι, και πόσο δυναμικά ξεκινάει. Με τον Μαγνήτο να κόβει το κεφάλι του Χοκάι, λογικά. Εντάξει. Εδώ έχουμε μια πάλι. Βασικά ο Μαγνήτο κρατάει την ασπίδα του Captain America. Πού είναι ο Captain America? Κάπου εδώ θα είναι και ο Captain America. Λοιπόν, ναι, αυτά είναι σκίτσα, εντάξει. Ένας δοκός, ας πούμε, να διαπερνάει τον Daredevil. Αυτή ήταν, πάντων, η ασπίδα του Captain America με την ίδια του την ασπίδα, μάλλον ο Μαγνήτο, λογικά να κόβει το σκάλπ, ξέρω εγώ, ή το πάνω μέρος του κρανίου του από το Captain America. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να έχει πάρα πολύ φάση.
Πρέπει να είναι πάρα πολύ. Όχι ακριβώς ωραία και τα σχετικά, αλλά γενικά μια έτσι περίεργη και ενδιαφέρουσα γραφική νουβέλα που σίγουρα δεν θα δω. Όπα. Α, μάλιστα. Ο Silver Surfer φαίνεται πιο normal από όλους. Οπότε ο Silver Surfer θα σώσει την κατάσταση. Πάρα πολύ ωραίο. Θα δούμε και ο Silver Surfer μου αρέσει πάρα πολύ και σαν χαρακτήρα και σαν ήρωα και γενικά τον γουστάρω πάρα πολύ ο Silver Surfer. Οπότε μακάρι αυτό να σώσει την κατάσταση. Ο Captain America έτσι βγάζει όλη τη γραφική νουβέλα με μισό κεφάλι και τα μυαλά του απλά να χύνονται. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία γραφική νουβέλα και αυτή πρέπει να έχει πάρα πολύ πλάκα. Θα τη δούμε όμως σίγουρα. Λοιπόν, να μην σας κάνω άλλο σπόλιο γιατί είδα κάτι στο τέλος που παίζει όλο αυτό να ευθύνεται για αυτό που έγινε. Και πάμε να δούμε τους τόμους μας από τα κόμικ του Spider-Man. Όπως έχουμε τώρα εδώ έχουμε τις επόμενες. Λογικά είναι, περιλαμβάνει TF 11 με 12. Την άλλη φορά είχαμε μέχρι τον 5ο τόμο, αν θυμάμαι. Οπότε τώρα πρέπει να έχουμε 6, 7, 8. Α, είναι 5, ναι, είναι 5, 8, 9 και 10. Λογικά. Πάρα πολύ ωραία και αυτά. Ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε όμως από τον πρώτο που λογικά σκάει και ο Daredevil εδώ, από τον έκτο μάλλον, τον πρώτο που παραλάβαμε σε αυτό το κουτί. Που λογικά σκάει και ο Daredevil εδώ πέρα, όπως λέει, περιλαμβάνει τα τεύχη 11 και 12. Είναι δίτευχοι τόμοι, ας τους πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Λοιπόν, μέσα μια βόλτα είναι εδώ, όντως σκάει ο Daredevil να βοηθήσει τον φίλο Spider-Man. Πάρα πολύ ωραία. Και εντάξει, εδώ κλασικά με τα πιο μοντέρνα σκίτσα, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο κομιξάκι. Θέλω να τα δω και αυτά σίγουρα να κάποια στιγμή τα έχω να τα διαβάσω και όλα. Αλλά θα δούμε γιατί λογικά το επόμενο κουτί που θα βγει είτε Marvel Box είτε Spider-Man Box θα έχει μέσα και τη συνέχεια αυτών εδώ των κόμικ. Εδώ βλέπουμε τον Venom. Α, ωραία. Οπότε εδώ λογικά εμφανίζεται το Venom. Αυτός είναι ο τόμος 7 που περιλαμβάνει τα τεύχη 13 και 14 από το The Amazing Spider-Man. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ οπότε πρέπει να είναι που έρχεται το σημειώτικα, ας πούμε. Και δημιουργείται ο Venom. Πάλι έτσι με τα πιο μοντέρνα του και ωραία σκίτσα. Ναι, εδώ βλέπουμε το συμβούλιο των κακών, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχουν εδώ, συνεχίζει, δεν είναι και μετά πάει, ξεκινάει το άλλο τεύχος, λογικά. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα έχουμε σίγουρα πολύ ωραίο ξύλο, θα το δούμε και αυτό εννοεί. Έχουμε και τον αντιβαίνον. Αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο σκίτσο. Πρώτη φορά βλέπω τον αντιβαίνον σε κόμικ. Πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραία γραφική νουβέλα αυτή και από το γραφική νουβέλα πάρα πολύ ωραίος τόμος τέλος πάντων από κόμικ και πάρα πολύ ωραίο το εξώφυλλο, η επιλογή αυτή που βάνε έτσι στον Venom. Συνεχίζουμε, εδώ έχουμε τον Bullseye, ο Bullseye πρέπει να είναι αυτός, από τους κακούς, από τους κύριους κακούς του Daredevil κυρίως. Λοιπόν, εδώ έχουμε τόμο 8, περιλαμβάνει τα τεύχη 15 και 16, εδώ το ξύλο έγινε, εδώ συνεχίζει να παλεύει με τον Anti-Venom, αλλά έρχεται και ο Bullseye, τώρα για βοήθεια έρχεται. Ή για να δει και αυτός ένα χεράκι ο Spider-Man. Θα δούμε όμως μέσα, πάλι να μην σας κάνω έτσι και πάρα πολύ spoil με πάρα πολύ ωραία σκίτσα και αυτά. Αυτός πρέπει να είναι ο Goblin, ναι, λογικά. Επιστολή έτσι πάρα πολύ ωραία. Όπως είπα και εδώ δεν θέλω να σας κάνω πάρα πολύ spoil και αυτό πάρα πολύ ωραίο, σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και έχουμε άλλα δύο. Εδώ έχουμε τον 10ο, πάμε να δούμε πρώτα τον 9ο. Όπου εδώ ξεκινάμε εδώ, τόμος 9, εντάξει, περιλαμβάνει τεύχη 17 και 18. Εδώ με ποιους θα έχουμε να κάνουμε, για να δούμε. Α, εδώ σκάει ο Punisher, ναι ρε εσύ. Ωραία, εντάξει, δεν θα σας κάνω spoil, αλλά σας δίνω βασικά πράγματα. Αν κάποιος ένα τα διαβάσει αυτά, σίγουρα αυτό είναι spoil, αλλά εντάξει, τουλάχιστον θα σας δείξω ακριβώς τι γίνεται, απλά να ξέρετε ότι έσκασε ο Spider, ο Punisher. Ω, και αυτό πάρα πολύ ωραίο σκίτσο. Το κλασικό, το κύριο εξώφυλλο από αυτό το κόμικ, το The Amazing Spider-Man, το τεύχος 18. Πάρα πολύ ωραίο, Ιανουάριο 2012, όπως μας λέει πάνω την τότε ημερομηνία που κυκλοφόρησε λογικά. Και έχουμε εδώ τον 10ο τόμο, περιλαμβάνει τα τεύχη 19 και 20. Και με αυτά τα 10 τώρα είναι σαν να έχουμε 20 τεύχη, μαζί με τα προηγούμενα που είχαμε παραλάβει. Με αυτούς τους 10 τόμους, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα, έχουμε εδώ The Amazing Spider-Man, εδώ Sky Iron Man, τι γίνεται. Λογικά, γιατί έτσι ξεκινάει το τεύχος 19 του The Amazing Spider-Man. Λοιπόν, έχουμε εδώ με τα πολύ ωραία και πιο μοντέρνα σκίτσα με τις πιο έντονες γραμμές, πιο έντονα χρώματα και τα σχετικά. Όχι, δεν πρέπει να είναι, δεν νομίζω να είναι ακριβώς ο Iron Man αυτός. Κάποιο είδους παλαιστής, όχι, δεν είναι ο Iron Man, απλά έτσι φάνηκε. Ο οποίος τώρα δεν μου θυμίζει κάτι, λοιπόν. Να και ένα σκίτσο τον Green Goblin και ο Green Goblin νομίζω είναι από τις πρώτες φορές που τον βλέπω έτσι σε κόμικ. Πάρα πολύ ωραίος. Α, εδώ πρέπει να είναι εκεί που τον σκότωσε.
Παίζει να είναι εκεί που τον σκότωσε και έγινε η κηδεία και τα σχετικά. Θα μπορούσε. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τι λες τώρα. Και το ξύλο συνεχίζεται. Σίγουρα θα έχουμε κι άλλα. Περιμένω βασικά να έχουμε κι άλλα από αυτό γιατί φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εντάξει, άλλο ένα γεμάτο κουτί. Γι' αυτό να και όλο το βάρος του φαίνεται που είναι. Ας ξεκινήσουμε τώρα εδώ με αυτά τα 5. Με τους 5 δίτευχους τόμους, ας πούμε. Και μόνο εδώ, ας πούμε, είναι 5,635,525. Μόνο εδώ είναι 32,5. Δηλαδή κρύβονται μόνο εδώ. Και άλλα 30, αν πει αυτόν εδώ, ή και 32, να τον πει αυτόν, να έχει 2 πάνω, 2 κάτω. 60 ευρώ, ας πούμε, χοντρικά κρύβονται μόνο εδώ. Και εμείς σκέψουμε μαζί και 45 το κουτί. Τώρα, αυτή η γραφική νουβέλα, το 1602, η οποία είναι αρκετά χοντρή και έτσι σκληρή, πιο premium εκτύπωση, αυτή μπορεί να πηγαίνει και στο 20άρικο. Εντάξει, 2 πάνω, 2 κάτω εννοείται πάντα, αλλά αυτή μπορεί να πιάνει και το 20άρικο λόγω του πάχους της και το πόσο έτσι γαμάτι είναι, πιο σκληρό φύλλο από ό,τι βλέπω και τα σχετικά. Το Marvel Zombies, αυτή εντάξει, μια πιο light γραφική νουβέλα, πιο λεπτή, οπότε αυτή κάνει 15. Περίπου εκεί μπορείς να την πεις, η οποία φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα την δούμε σίγουρα. Και τώρα τα δύο πιο light αντικείμενα, αν δεν ξέχασα κάτι, όχι. Τα δύο πιο light αντικείμενα, τώρα αυτή η κουπίτσα της Pyramid, η οποία είναι license και είναι της Pyramid, και συνήθως οι κούπες αυτές κάπου στα 10 με 12, 2 πάνω, 2 κάτω περίπου εκεί παίζουν. Και τα premium notebook και αυτά κάπου εκεί, 10, 12, max να τα βρεις κάπου στο 15 να πουλούνται εντός Ελλάδος πάντα αυτά. Ακόμα ένα πολύ value for money κουτί να πούμε, πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα μόλις ανακοινωθεί, βγει κάτι καινούργιο στο My Boxes ή Anubis Box 2 που να έχει να κάνει Marvel, θα το χτυπήσουμε και θα το δούμε μαζί. Αυτά νομίζω, παιδιά. Και μου δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Και να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο πριν φιγούρες και αγαματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.